Παρακολουθήσαμε λοιπόν το μεγάλο debate των τριών βασικών υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας με θέμα το Κυπριακό. Εδώ λοιπόν θα συνεχίσουμε με τους τρεις εκπροσώπους των επιτελείων των τριών υποψηφίων και θα είμαστε επίσης σε συνεχή σύνδεση με το στούντιο 3 του ΡΙΚ όταν εξέρχονται οι τρεις υποψήφοι να παρακολουθήσουμε λοιπόν και τις δηλώσεις τους. Τι διαπιστώνω κύριε από αυτό το debate? Κυριάρχησε ως βασικό στοιχείο το σχέδιο ΑΝΑΝ και οι θέσεις ένθεν και ένθεν των διαφόρων υποψηφίων. Το θέμα ποια μορφή λύσης του Κυπριακού, αν θα είναι ομοσπονδιακή, δικοινοτική ομοσπονδία ή όχι. Ετέθηνε επίσης στο τραπέζι σε αναφορά πάντοτε με τα δύο αυτά σημαντικά στοιχεία η αξιοπιστία ενός εκάστου, αλλά, και το βάζω εδώ για προβληματισμό και για συζήτηση, δεν αγγίξαμε βασικά τι πολιτική προτείνει ένας έκαστος, ακροθυγώς έχει λεχθεί αυτό το πράγμα, για την επόμενη μέρα και πώς αντιμετωπίζεται το Κυπριακό. Κύριε Κλειδίδη, έχουμε κοντά σας. Είναι γεγονός ότι κυριάρχησε και σε αυτόν οφείλεται και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλονται οι ερωτήσεις, το περιεχόμενο των ερωτήσεων, η παρελθοντολογία σε ένα μεγάλο βαθμό. Εμένα η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το εκλογικό σώμα δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το παρελθόν όσο για το μέλλον. Ενδιαφέρεται να επιλέξει εκείνον τον ηγέτη ο οποίος κρίνεται ότι θα έχει την δυνατότητα και την ικανότητα και την ηγετική φυσιογνωμία να διαπραγματευτεί το Κυπριακό για να το φέρει εις πέρας. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο κύριος Αναστασιάδης απόψε έχει κερδίσει τις εντυπώσεις διότι ήταν πιο ουσιαστικός και λέω ότι ήταν ο μόνος ο οποίος μίλησε για συνδιαμόρφωση συνολικού πακέτου λύσης του Κυπριακού σαν προϋπόθεση για την έναρξη κάποιου διαλόγου, μίλησε για ξεκαθάρισμα των θέσεων της Τουρκίας και πάλι σαν προϋπόθεση για έναρξη του διαλόγου, δηλαδή για τη βάση της λύσης του Κυπριακού, μίλησε για την αναγκαιότητα ενεργού εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για διορισμόν προσωπικότητας η οποία θα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, μίλησε για ομάδες εργασίες οι οποίες θα βαρτίζονται από καθηγητές και εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα διαμορφώσουν την πρόταση για λύση του Κυπριακού, μίλησε για την διαβούλευση αρχηγών κομμάτων σαν προϋπόθεση υποβολής οποιονδήποτε προτάσεων και ουσιαστικά έδωσε μία συγκεκριμένη πρόταση επί ουσίας αλλά και της διαδικασίας με τον διορισμό διαπραγματευτή, έδωσε κατά τη γνώμη μου πιστικές απαντήσεις και είναι ο μόνος ο οποίος δεν ασχολήθηκε με το παρελθόν. Σε αντίθεση με τους υποψηφίους του, εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τον κύριο Μαλάν κουβαλά μεγάλα βαρύδια της προηγούμενης πενταετούς διακυβέρνησης με πολλές υποχωρήσεις οι οποίες έγιναν στο Κυπριακό αλλά και την αποτελμάτωση του Κυπριακού. Ο δε κύριος Λιλίκας υπήρξε πολύ νεφελώδης, πολύ αόριστος, πολύ γενικός. Την θέλει την Ομοσπονδία, δεν θέλει την διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία, κάποιου είδους πολυπεριφερειακή Ομοσπονδία. Προσπάθησε να αιτιολογήσει κάποια ανετιολόγητα, έγιναν αναφορές στο βιβλίο του, πιστεύω ότι δεν έπεισε. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, όμως καταληκτικά θα έλεγα ότι όσοι καπηλεύονται το όχι στο δημοψήφισμα δεν θα κερδίσουν σε αυτές τις εκλογές, όσοι έμειναν προσκολλημένοι στο 2004 δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Πιστεύω ότι η συνεργασία του ΔΥΚΟ με το ΔΥΣΥ, με το συγκεκριμένο πακέτο προτάσεων, είναι πολύ πιο κοντά στην λύση της Ομοσπονδίας με το σωστό περιεχόμενο για το οποίο έχουν λεχθεί τόσα πολλά και ήταν μέρος της προεκλογικής εκστρατείας κ. Τάσου Παπαδόπουλου, και βλέπω ότι το ΔΥΚΟ και ο δικοϊκός ψηφοφόρος αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο κοντά στις θέσεις αυτού του κοινού εγγράφου το οποίο έχει συναποφασιστεί για την επόμενη διακυβέρνηση, για την επόμενη δεκαετία θα έλεγα.
Ευχαριστώ κύριε Κλειδίδη. Φυσικά έχω ερωτήματα, αλλά να δώσω τον λόγο πρώτα και στους δύο άλλους εκπροσώπους των υποψηφίων. Κύριε Χατζηγεωργίου. Κύριε Καρεκλά, νομίζω και εγώ ότι υπήρξε πολλή κουβέντα για το παρελθόν και θεωρώ ότι αυτό άφησε αναπάντητα δύο ουσιοδέστατα ζητήματα, που είναι οι προτάσεις ή μη προτάσεις καλύτερα των κυρίων Αναστασιάδη και κυρίου Λυλίκα. Δεν κατεστεί δυνατόν να κατανοήσω ποια είναι η πρόταση για χαλαρή νομοσπονδία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ποιες εξουσίες θα μεταφερθούν από την κεντρική εξουσία στις περιφέρειες για να έχουμε χαλαρή ομοσπονδία? Εάν δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της πρότασης, θεωρώ ότι είναι μια πρόταση η οποία είναι σκόπιμα ανεφελώδης για σκοπούς απλώς άντλησης ενδιαφέροντος από τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, η θέση του κ. Λυλίκα, τολμώ να την πω επίσης μη θέση, δεν μου δίνει να κατανοήσω ποια είναι η επιδιωκόμενη λύση. Δεν τολμά να την πει διζωνική, αναφέρεται σε πολυπεριφερειακή ομοσπονδία ή πολυζωνική, δεν ξέρω πώς μπορεί να την πει κανένας. Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα παρέχει οποιαδήποτε ευκαιρία στον κυπριακό λαό να μπει μπροστά και να κινήσει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που θέλει. Θέλω να πω ότι η τοποθέτηση του κ. Μαλά ήταν ξεκάθαρη. Πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Διαφορετικά, η μόνη λύση η οποία θα έρθει ενώπιον μας θα είναι η μόνιμη διχοτόμηση. Λέω μόνιμη διχοτόμηση γιατί αγγίξαμε τη διχοτόμηση, είμαστε ίσως και ο λίγο πέρα. Να σας διακόψω, κύριε Χατζηγεωργίου, ξέρετε αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαλάς και θέλω να ακούσουμε την δήλωσή του, παρακαλώ. Ο κύριος Μαλάς είναι έτοιμος. Λοιπόν, κύριε Μαλά, μια ουσιαστική συζήτηση για το Κυπριακό, ενδεχομένως και πολύ καλύτερη από το πρώτο debate. Ποια τα δικά σας σχόλια, πώς νιώθετε ότι κύλησε αυτή η διαδικασία? Νομίζω πρώτα απ' όλα ο Κυπριακός λαός έχει ξεκαθαρίσει από τη συζήτηση τις τρεις βασικές θέσεις τις οποίες καλείται να κρίνει. Από τη μια εμείς προτείναμε ξεκάθαρες πολιτικές, χωρίς παλιδρομήσεις, πολιτικές οι οποίες εδράζονται στις διαχρονικές θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Θεωρούμε ότι ο κυπριακός λαός είχε επίσης την ευκαιρία να δει πραγματικά έναν ρεσιτάλ αλλαγής θέσεων και από τον κύριο Λυλίκα, ο οποίος έμεινε προσκολλημένος στο 2004 και δεν λέει να αντιληφθεί ότι αυτή την πολιτική, όπως και η πολιτική της απόρριψης της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας, θα μας οδηγήσει στην πλήρη διχοτόμηση. Γι' αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο δε κύριος Αναστασιάδης μας έδωσε ένα μείγμα από θέσεις, οι οποίες είναι θέσεις που διαχρονικά υποστήριζε χαλαρής ομοσπονδίας, θέσεις οι οποίες πιστεύω έχουν προταθεί έτσι ώστε να στηριχθεί και από κόμματα, ακόμα και άτομα τα οποία δεν το στήριζαν στο παρελθόν. Μας έχει πει ακόμα ένα mea culpa απόψε για τις ιδέες Γκάλι. Αυτό κι αν ήταν μια παραδοχή του κ. Αναστασιάδη, ότι δίθεν ιδέες Γκάλι ήταν ο πρόπομπος του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αυτό το οποίο ο κυπριακός λαός πρέπει να αντιληφθεί είναι ότι ο καθαρός πολιτικός είναι εκείνος που θα τον οδηγήσει σε καλύτερες μέρες. Είμαι σίγουρος ότι αν εκλεγεί ο κ. Αναστασιάδης, παρελπίδα που δεν το εύχομαι, σε λίγα χρόνια θα είναι εδώ για να μας λέει άλλα mea culpa, διότι η πολιτική του είναι μια πολιτική των παλιδρομήσεων και τρεις χειρότερα θα είναι τα αποτελέσματα εάν στην απομακρυσμένη περίπτωση, ευτυχώς που δεν υπάρχει έτσι ενδεχόμενο, υιοθετηθούν οι απόψεις του κ. Λύκα που θα έχουμε την πλήρη διχοτόμηση. Εμείς προτείνουμε ενότητα, προτείνουμε στόχευση, προτείνουμε ρεαλισμό και πάνω απ' όλα προτείνουμε όραμα μέσα στα πλαίσια ενός εθνικού συνασπισμού, ο οποίος πραγματικά να ενώνει δυνάμεις και όχι να συνενώνει τις οποιασδήποτε πολιτικές φιλοδοξίες του οποιοδήποτε πολιτικού προσώπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του υποψήφιου του κυρίου Σταύρου Μαλά. Είμαστε συνδεδεμένοι φυσικά μαζί στον Παναγιώτη. Θα αναμένουμε λοιπόν και την έξοδο των άλλων δύο να παρακολουθήσουμε
τις δηλώσεις που θα κάνει ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Γιώργος Λιλίκας. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις, πρωτού συνεχίσω εδώ στο στούντιο. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις, επειδή ο χρόνος. Ναι. Να πούμε ότι συνέχισε την κριτική του, την επίθεσή του τόσο κατά του Νίκο Αναστασιάδη όσο και κατά του Γιώργου Λιλίκα. Για τον Γιώργο Λιλίκα είπε ότι έχει μείνει προσκολλημένο το 2004. Θα έχουμε παρακολουθήσει τις του. Παναγιώτη, ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα και τους άλλους υποψηφίους. Νομίζω έχουμε τώρα την αναχώρηση του Γιώργου Λιλίκα Γιαννάκη. Νομίζω να παραμείνουμε συνδεδεμένοι εδώ με τον χώρο. Να παραμείνουμε λοιπόν συνδεδεμένοι με το χώρο έξω από το μεγάλο στούτιο του ΡΙΚ. Ο κύριος Γιώργος Λιλίκας θα κάνει τώρα την δική του δήλωση, εκτίμηση για το σημερινό μεγάλο debate για το Κυπριακό. Που αφορούσε βεβαίως το Κυπριακό. Κύριε Λιλίκα, πώς είδατε ότι κλείσε η συζήτηση, καταθέθηκαν απόψεις, η δική σας εκτίμηση για το όσο άκουσε ο Κυπριακός λαός? Ελπίζω να μπορέσαμε να διαφωτίσουμε τον Κυπριακό λαό, να φάνηκαν οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο σχολές σκέψης του Κυπριακού. Ασφαλώς δεν θα πρέπει ποτέ να παρασυρθούμε και να ξεχάσουμε ότι ο εχθρός μας είναι η κατοχή και ο τουρκικός στρατός. Στις εκλογές έχουμε αντιπάλους, όχι εχθρούς. Τα όποια επιχειρήματα έχουν καταθέσει θα πρέπει να αξιολογηθούν από τους Κύπρους πολίτες, όμως οι εκλογές θα τελειώσουν. Και η επόμενη μέρα των εκλογών θα πρέπει να μας βρει ενωμένους, αλλά ενωμένους πάνω σε μια διεκδικητική στρατηγική, η οποία θα είναι συλλογικά διαμορφωμένη και όχι γύρω από πρόσωπα. Δεν πιστεύω στην ενότητα η οποία διαμορφώνεται γύρω από πρόσωπα. Πιστεύω στην ενότητα η οποία διαμορφώνεται γύρω από συλλογικά διαμορφωμένες πολιτικές και κυρίως και πολύ περισσότερο πιστεύω στην ενότητα της κοινωνίας. Και είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε επιδιώξει και χαίρομαι γιατί τον έχουμε ήδη πετύχει, να ενώσουμε πολίτες από όλες τις δυνάμεις κάτω από έναν κοινό όραμα, το οποίο όραμα δεν είναι άλλο από την απελευθέρωση της πατρίδας μας, τη διεύρυνση της δημοκρατίας και βεβαίως την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Έχετε μείνει προσκολλημένος το 2004 και αν υιοθετηθούν οι θέσεις σας, τότε θα οδηγηθούμε στην πλήρη διχοτόμηση που ο κ. Μαλάς πριν από λίγο. Πώς απαντάτε? Εντάξει, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε συνέχεια μετά από δύο ώρες συζήτηση επί του θέματος, αλλά μου προκαλεί εντύπωση να με κατηγορεί ο κ. Μαλάς, ένθερμος υποστηριχτής του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο διχοτομούσε την Κύπρο, τη μετέτρεπε σε προτεκτοράτο της Τουρκίας και κατέληγε το κράτος μας, να με κατηγορεί ότι θέλω τη διχοτόμηση. Απορρίπτω τη διχοτόμηση, απορρίπτω τη διζωνική, διότι η διζωνική είναι η διχοτόμηση. Λοιπόν, αν δεν το έχει καταλάβει μέχρι σήμερα και αν δεν έχει διαπιστώσει το λάθος του να υποστηρίξει το σχέδιο ΑΝΑΝ και μένει ακόμα σε αυτό. Ακούσαμε και την τοποθέτηση από τον Γιώργο Λιλίκα, λοιπόν. Και κύριοι, είμαστε με αναμονή της αναχώρησης και του Νίκο Αναστασιάδη. Παρακολουθήσαμε λοιπόν, όπως έχει πει και ο συνάδελφος, είμαστε συνδεδεμένοι συνάδελφοι μαζί σου, ερχόμαστε εδώ στο στούντιο και θα δώσω τον λόγο να συνεχίσει ο κύριος Χατζηγεωργίου, πάντοτε με τη δυνατότητα να διακόψουμε κύριε Χατζηγεωργίου και να ακούσουμε και τον κύριο Αναστασιάδη. Τον κύριο Αναστασιάδη να... Έρχεται και ο κύριος Αναστασιάδης, να μείνουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις εξόδου των τριών υποψηφίων και θα συνεχίσουμε εδώ στο στούντιο, διότι έχουμε αρκετά σοβαρά θέματα να αναπτύξουμε. Πάμε λοιπόν εκεί στο στούντιο, έξω από το στούντιο, να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Αναστασιάδη. Λοιπόν, ένα σχόλιο για την σημερινή συζήτηση για το Κυπριακό. Νομίζω ότι ήταν μια πιο ζωντανή συζήτηση οπωσδήποτε. Βεβαίως δεν έλειψε η προσήλωση κάποιων στο παρελθόν, αντί να δουν το παρόν και πώς διαμορφώνεται το μέλλον. Θέλω να επαναλάβω ότι η δική μου θέση, αλλά και των κομμάτων με τα οποία συνεργάζομαι και από τις πράττω την βούληση του λαού, αυτό που θέλουν δεν είναι τον διχασμό του παρελθόντος, αλλά την ενότητα για να διαχειριστούμε το παρόν για να έχουμε προοπτική για το μέλλον. Θα συνεχίσω να πολιτεύομαι με τους ίδιους ήπιους τόνους όπως και μέχρι σήμερα, χωρίς να κάνω αναφορά στους αντιποψηφίους μου, χωρίς να τους κατηγορώ. Αυτό που έχει σημασία είναι να εμπεδώσουμε εις των κυπριακών ελληνισμών ότι εμείς έχουμε συγκροτημένο σχέδιο και μέσα από τη συλλογικότητα μπορούμε να διαχειριστούμε και να δημιουργήσουμε τις προοπτικές έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα διαδικασία που θα δώσει αποτέλεσμα. Απαλλαγής μας από τα κατοχικά στρατεύματα, δημιουργία συνθήκων επανένωσης μέσα από την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαλλαγής από μια στρατιά ετήκων, οι οποίοι δυστυχώς αλλοιώνουν και τον δημογραφικό χαρακτήρα, αλλά δημιουργούν και αρνητικές προϋποθέσεις για την επιστροφή των προσφύγων μας.
θέλω καταλήγοντας να πω ότι η όλη πολιτική που θα ακολουθήσουμε θα είναι πολιτική εθνικής συνεννόησης και όχι πολιτική διχασμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, παρακολουθήσαμε και, και τις δηλώσεις του κυρίου Αναστασιάδη. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα ολοκληρώνονται σε αυτό το σημείο όσον αφορά το debate και η προσοχή, θα έλεγα, στρέφεται πλέον προς το επόμενο debate που θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου και θέμα θα είναι οικονομία, εσωτερική διακυβέρνηση. Πάντως, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε από τον χώρο εδώ έξω από το στούντιο 3 του ΛΙΚ. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις των τριών βασικών υποψηφίων και θα αναμένουμε, όπως ανέφερες και εσύ, το τελευταίο debate λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Καλή σου νύχτα. Έχουμε εδώ στο στούντιο, κύριε Χατζηγεωργίου, σας διακόψαμε. Αυτό έχει η εκπομπή. Λοιπόν, ολοκληρώστε τις σκέψεις σας. Αρχίσατε να κρίνετε τον δικό σας υποψήφιο για την παρουσία του στο απόψινο debate. Για λόγους συνέχειας του λόγου θα ξαναπώ. Μάλιστα. Ότι εγώ ανέμενα απόψε να μάθω τι σημαίνει χαλαρή ομοσπονδία, που είναι η πρόταση του κ. Αναστασιάδη. Εάν εσείς μου πείτε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής που κάνουμε εμείς τώρα ή οι συνάδελφοι που κάθονται μαζί μου ότι έχουν κατανοήσει τι σημαίνει χαλαρή ομοσπονδία, εγώ το αποσύρω. Ποιες εξουσίες πρέπει να παρασχεθούν στα ομόσπονδα κρατήδια για να είναι χαλαρή ομοσπονδία. Αυτό κρατήστε το, κυρία. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Μας φέρνει ένα βήμα όχι πιο κοντά στην διχοτόμηση, πέραν της διχοτόμησης. Επίσης, έχω μείνει κατάπληκτος από την αδυναμία του κ. Λίκα να ονομάσει την λύση που προτείνει εξαζωνική, από τη μετακίνηση στη διζωνική σε αυτό που δεν τόλμησε να το ονομάσει, αλλά θέλω πάρα πολύ να σημειώσω μια δήλωσή του η οποία με άφησε εμβρόντιτο. Είπε ότι ο κ. Στάθος Παπαδόπουλος με τη θέση του για σωστό περιεχόμενο ουσιαστικά ενεργούσε ενάντια στη διζωνική δικοινοτική. Εγώ θεωρώ αυτό το πράγμα ύψιστη προσβολή προς έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει. Ποτέ δεν είχε πει κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Δεν ξέρω αν ο κ. Λίχας θεωρεί αυτόν τον μόνον μεταφραστή των δηλώσεων του κ. Τάσου Παπαδόπουλου. Ήταν σαφώς υπερασπιστής της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας μέχρι τέλους. Και δεν δικαιούται κανένας μετά τον θάνατό του να κανιβαλίζει πολιτικά πάνω στα πιστεύω ενός νεκρού, λέγοντας ότι μόνον αυτός ξέρει τι ουσιαστικά επίστευε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Και λέω στους οπαδούς του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου, που ήταν τότε ή και από αυτούς που σκέφτονται σήμερα προς την ίδια κατεύθυνση, ότι η πλήρης διαστρέβλωση των θέσεων του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου απόψε προήλθε από αυτόν που θεωρητικά ήταν το πρωτοπαλίκαρο του. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Κυρία Σιζόπουλε, και έχω κάποια ερωτήματα να αποβάλω. Θα μπορούσα κάλλιστα την τελευταία τοποθέτηση του κύριου Χατζηγεωργίου να την αντιστρέψω και να πω ακριβώς αυτά τα οποία κάποιοι επικαλούνται για να δικαιολογήσουν τη μορφή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και το περιεχόμενο που θέλουν να τις προσδώσουν, ότι ήταν επιλογή και απόφαση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Που είναι μια πλήρης διαστρέβλωση ακριβώς αυτών που ο Αρχιεπίσκοπος είχε τότε ακριβώς προτείνει και είχε ενισχυθεί. Δηλαδή τι εννοείται? Δεν έχει ενισχυθεί τη ζωνική κοινοτική ομοσπονδία? Όχι. Και διαβάστε τα δεύτερα σημεία. Ακριβώς. Η κοινοτική διπεριφερειακή όπως την είχε προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στα δεύτερα σημεία και δεν είχε αποδειχθεί, συνοδευόμενη από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε την επόμενη μέρα για να διευκρινίσει το περιεχόμενο, μιλούσε για δικοινοτική διπεριφερειακή ομοσπονδία. Οι δύο περιφέρειες θα είχαν διοικητικές αρμοδιότητες και όχι αρμοδιότητες κράτους, με πλήρη διασφάλιση της επιστροφής όλων των προσφύγων, της διακίνησης, συγκράτησης και της περιουσίας. Κάτι το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τη μορφή και το περιεχόμενο που η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη συνέχεια εξελίχθηκε μετά το 1989 επί διακυβέρνησης κυρίου Βασιλείου και όπως κατέληξε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Γι' αυτό ακριβώς, εάν σήμερα λέμε κάτι για τη διζωνική, είναι ότι για πρώτη φορά η διζωνική πήρε περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο ήταν αυτό το οποίο ήταν στο σχέδιο ΑΝΑ. Και το απέρριψε ο κυπριακός λαός, γιατί ακριβώς είχε διχοτομικά στοιχεία. Και σας παρακαλώ, διαβάστε το σχέδιο ακόμα μια φορά, να δείτε ότι ακριβώς στην πρώτη παράγραφο τι έλεγε. Δεν έλεγε για τη μετεξέλιξη τη συνταγματική και τη κυπριακή δημοκρατία. Να το τελειώσω πρώτα αυτό. Να το τελειώσω αυτό. Βεβαίως, να το τελειώσω αυτό το πράγμα για να μου πείτε τι θέλετε. Και είμαι στη διάθεση να κάτσουμε όση ώρα θέλετε να το κουβεντιάσουμε.
Η πρώτη παράγραφος του σχεδίου ΑΝΑΝ μιλούσε για συνεταιρισμό δύο κρατών. Διαβάστε το αυτό να δείτε. Τι σχέση έχει ο συνεταιρισμός των δύο κρατών με την πάγια θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνταγματική της μετεξέλιξη. Από εκεί και πέρα. Μπορούμε να βάλω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Κύριε Σιζόπουλε, ο Κυπριακός λαός το 2004 απέρριψε και εκλήθη να απορρίψει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ή εκλήθη να απορρίψει το σχέδιο ΑΝΑΝ με όλο ό,τι αυτό προνοούσε τόσες χιλιάδες σελίδες. Το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν η μόνη και πρώτη φορά που δόθηκε μια ολοκληρωμένη λύση στον Κυπριακό Ελληνισμό και προσδόθηκε συγκεκριμένο περιεχόμενο στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτή λοιπόν τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με το συγκεκριμένο περιεχόμενο την απέρριψε. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μπει κατά επανάληψη ότι εμείς δεν είμαστε δέσμοι της ονοματολογίας. Εάν αύριο μας φέρουν μια λύση, ένα σχέδιο λύσης, το οποίο θα κατοχυρώνεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα, το θέμα της ιδιοκτησίας, το θέμα της εγκατάστασης και της άσκησης του επαγγέλματος, όπως ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας δώσουν όποια ονοματολογία θέλουν. Για μας δεν έχει κανένα περιεχόμενο και καμία αξία η ονομασία. Αυτό που έχει την αξία είναι το περιεχόμενο και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Κάποιοι θέλουν ακριβώς να ξεφεύγουν γιατί δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, γιατί ακριβώς δεν είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν πάνω στις βασικές ανθρώπινες αξίες που θα πρέπει να κατοχυρωθούν και τα πολιτικά δικαιώματα και δεκφεύγουν με την ονοματολογία. Και αυτό που θα ήθελα να πω, και ήταν μια επισήμανση, που ήθελα πολύ σωστά να πω. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι να μην έχουν ακόμα αντιληφθεί τι είναι οι στόχοι της Τουρκίας. Αν δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας, δεν μπορούμε να χαράξουμε πολιτική ανατροπή. Δεν μπορούμε σήμερα να κινδυνολογούμε και να επιχειρηματολογούμε ότι η Τουρκία θέλει διχοτόμηση. Η Τουρκία δεν θέλει διχοτόμηση. Αν διάβαζα στοιχειοδός το πόρισμα της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου και διάβαζα και τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν, τα τουρκικά έγγραφα, και όχι μόνο, και τους καλέσαμε να τα μελετήσουν, θα διαπιστώσουν ότι η Τουρκία δεν θέλει διχοτόμηση. Η Τουρκία αυτόν το οποίο επιδιώκει από τη δεκαετία του 60 και μετά είναι διζωνική νομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό όπου διαμέσου αυτής της μορφής λύσης να πετύχει δύο πράγματα όπως καθορίστηκαν οι τουρκικοί στόχοι. Το πρώτο να πετύχει πληθυσμιακή πλειοψηφία μέσα από τον επικισμό και το δεύτερο να ασκεί έλεγχο και ρόλο σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια. Και τονίζουν τα τουρκικά σχέδια. Τελειώνω με αυτό. Ότι όταν καταφέρουμε αυτό το πράγμα, λέει, και δεν θα είμαστε πια μειοψηφία, δεν θα ανησυχούμε ότι σε ένα μελλοντικό δημοψήφισμα που θα καθορίσει την τελική μορφή λύση του Κυπριακού, εμείς θα είμαστε η μειοψηφία. Είναι η αλεξανδρετοποίηση του Κυπριακού. Ευχαριστώ είναι πάρα αυτά πολύ, τα οποία είπε και πρόσφατα ο κύριος Νταβούτογλου. Ευχαριστώ κύριε Σιζόπουλε. Θέλω να προσθέσω και για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, αλλά και σε εσάς εδώ πέρα, για να αποκρισταλώσουμε την άποψη τι σημαίνει τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Θα ήταν καλά όλοι να προστρέξουν στα πρακτικά όσον αφορά τη συμφωνία που έχει κάνει ο Μακάριος το 1977 και ιδιαίτερα το σημείο 3, τι λέει αυτό το πράγμα, τι διεμήφθη στο Εθνικό Συμβούλιο μετά την υπογραφή και τις διχόνοιες και τι ερμηνείες είχαν δοθεί εκεί πέρα, αλλά να πω και πιο νωρίς. Και σας καλώ να πω να προστρέξετε, να διαβάσετε τα απόρριτα πρακτικά τα οποία ήταν της συνομιλίας που ήταν Καραμαλής, Σπύρος Κυπριανού, πρόεδρος Μακάριος και η Λυπή στην Αθήνα 30 Νοεμβρίου με 1η Δεκεμβρίου το 1974. Είμαστε έτοιμοι να προχωρούμε παρακάτω κύριε Κλειρίδη. Διότι θα πρέπει να αδεχθεί η πραγματική αλήθεια στον κυπριακό λαό για να σταματήσουμε όλοι οι πολίτες, οι απλοί, να παρακολουθούμε αυτά τα οποία φεύγουν συνεχώς στον αέρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συζήτηση μόνο για τα τέσσερα σημεία, κύριε Καρεκλά, και να βάλουμε όλα κάτω. Κατά μια σειρά γεγονότων, κύριε. Βεβαίως, να τα συζητήσουμε όλα. Ναι, κύριε. Σας έβαλε μια ερώτηση ο κύριος Χατζηγεωργίου. Τι εννοείται χαλαρή νομοσπονδία. Ναι, σωστό. Κύριε Καρεκλά, καταρχάς, η εκτίμησή μου είναι ότι το έγγραφο το οποίο συνεφωνήθη συμβόλαιο τιμής μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ασπάζονται και δυνάμεις από το Ευρωπαϊκό Κόμμα και τους οικολόγους, είναι ένα έγγραφο το οποίο εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, γνωρίζοντας και το ιστορικό του Τάσου του Παπαδοπουλού, ότι θα το αποδεχόταν πλήρως. Αυτόν το λέω και απευθύνω
έκκληση προς τον δημοτικό κόσμο να το μελετήσει, διότι πιστεύω ότι μελετώντας το θα πιστεί ότι οι θέσεις της νέας συγκυβέρνησης είναι απόλυτα συνταυτισμένες μαζί με τις θέσεις του ΕΜΙΣ του Τάσου Παπαδόπουλου. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι ότι ουδέποτε και ούτε υπάρχει στο έγγραφο είναι η θέση των δύο κομμάτων και των υπολείπων που συνεργάζονται για χαλαρή ομοσπονδία. Μιλούμε για μια λειτουργική ομοσπονδία. Στο συνταγματικό δίκαιο δεν υπάρχει ο όρος χαλαρή ομοσπονδία. Μπορεί στην πολιτική επιστήμη να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, αλλά δεν είναι νομικός όρος και είναι αδόκιμος όρος κατά τη γνώμη μου. Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι άλλοι είχαν μιλήσει για την χαλαρή ομοσπονδία και συγκεκριμένα, επειδή είχαν γίνει αναφορά στο βιβλίο του κυρίου Λιλίκα, το οποίο γράφτηκε το 2008, να υπενθυμίσω, δηλαδή αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ο ίδιος ο κύριος Λιλίκας παραθέτει διάφορα επιχειρήματα για την Ομοσπονδία και στην σελίδα 272 αναγράφει επιλέξη σε εισαγωγικά «με δεδομένων των παρεμβατικών ρόλων της Τουρκίας και την επιμονή της σε δυσλειτουργικές ρυθμίσεις, θα πρέπει στα σοβαρά και χωρίς δεγματισμούς η ελληνοκυπριακή ηγεσία να μελετήσει το ενδεχόμενο μιας χαλαρής Ομοσπονδίας». Αυτά είναι τα λεγόμενα το 2008 του κυρίου Λιλίκ. Επαναλαμβάνω ότι η πρόταση συγκυβέρνησης των τεσσάρων κομμάτων δεν ομιλεί για χαλαρή ομοσπονδία, αλλά για μια λειτουργική ομοσπονδία, η οποία, για να συμπληρώσω, θα βασίζεται πρώτον στο διεθνές δίκαιο, δεύτερον στις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τρίτον εις το κοινοτικών και κεκτημένων χωρίς μόνιμες παρεκκλήσεις, τέταρτον σε μία μόνη κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια και να είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ακυρώνει τα κατοχικά δεδομένα, να ανατρέπει τη διαίρεση, να προνοεί την αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, να διενεργεί απογραφή του πληθυσμού από αξιόπιστον διεθνή οργανισμό, να καταργεί τις εγγυήσεις της Τουρκίας, να κατοχυρώνει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, να καταργεί τις βάσεις, να δίνει στο κράτος την εξουσία για άσκηση πλήρους και αποκλειστικού ελέγχου της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Με αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι καταγραμμένα συμβόλαιο τιμής, δεν μπορεί να αγνοούνται τα όσα προτίθεται αυτή η νέα συγκυβέρνηση να πράξει και να ομιλούμε για το τι έγινε το 2004 και αν αυτές οι εκλογές είναι επικύρωση ή όχι του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Αυτόν το χαρτί, να το βάλω έτσι, του δημοψηφίσματος, το έζησα και εγώ πολύ δυνατά στις εκλογές του 2008. Αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της προεκλογικής εκστρατείας τότε υπό την ηγεσία του Τάσου Παπαδόπουλου αλλά και του κυρίου Λιλίκα και δεν πέρασε. Ο κόσμος έχει βάλει πίσω του το σχέδιο Νανάν, δεν το θέλει, το απέρριψε, αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα επανέλθουμε και είναι η δέσμευση όλων μας ότι είναι παρελθόν αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν ακούω όμως, κύριε Κλειδίδη, αυτά τα πράγματα, στο μυαλό του Κύπριου πολίτη δημιουργείται μια θολή εικόνα από ποια εννοία. Εμφανίζεται δηλαδή, εμφανίζεστε εσείς ως συνεχιστές της πολιτικής τάσης του Παπαδόπουλου? Όχι, απλώς το είπα, το 2008. Όχι, απλώς είπα ότι η πολιτική δεν δέχομαι την καπηλία αυτή την εννοία. Δεν δέχομαι την καπηλία του δημοψηφίσματος, του αποτελέσματος τους, του όχι, να το βάλω έτσι, του 2004 από οποιονδήποτε υποψήφιο, όποιος και αν είναι αυτός, και δεν δέχομαι να υπάρχει κάποιος ο οποίος να διατείνεται ότι είναι ο εκφραστής της πολιτικής του Τάσου Παπαδόπουλου τη στιγμή που το κόμμα, το δίκο, το κόμμα, να στο βάλω έτσι, του Τάσου Παπαδόπουλου, έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εγώ πιστεύω βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις θέσεις
σίγουρα του Δίκο αλλά και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Κύριε Χατζηγεωργίου. Κύριε Καρεκλά, δεν κατάλαβα βέβαια από όσα έχει πει ο κύριος Κλειδίδης τι σημαίνει χαλαρή ομοσπονδία. Μα δεν μιλούμε για χαλαρή ομοσπονδία. Δεύτερον, νομίζω ότι δεν υποστηρίζει τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι ο κύριος Αναστασιάδης που έχει πει πάμε πολλές φορές και βεβαίως το ότι δεν υπάρχει μέσα στο κοινό έγγραφο Αναστασιάδη και Καρογιάν δεν σημαίνει καθόλου ότι δεν είναι αυτές οι θέσεις μας. Διότι μέσα σε εκείνον το έγγραφο απλώς μπήκαν τι δεν θέλουμε και δεν μπήκαν ουσιαστικά οι πραγματικές τοποθετήσεις του κ. Αναστασιάδη. Έχει πει πάρα πολλές φορές δημόσια ότι είναι υπέρ της χαλαρής ομοσπονδίας. Ένα λεπτό. Προκλώστε, παρακαλώ. Άρα εγώ θεωρώ ότι ο πολίτης απόψε δεν κατανόησε ποια στο καλό είναι η πρόταση του κυρίου Αναστασιάδη. Οι αναφορές ότι είναι να φύγουν τα ξενοστρατεύματα, να φύγουν οι έμπικοι, αυτά δεν υπάρχει υποψήφιος που δεν τα λέει. Κάποτε όμως οδηγούμαστε στο να πάθουμε αυτά που δεν θέλουμε δια της αλλαγής των θέσεων μας, των μεταλλάξεων μας και δια των παραλήψεων μας. Θέλω όμως να πω και κάτι για αυτήν την υποχώρηση τώρα, όχι από το 1900, από το 2004 που συζητούσαν τόση ώρα κατόπιν υποβολής ερωτήσεων από τους φίλους τους δημοσιογράφους. Τώρα θα πάμε να κουβεντιάζουμε το 1977. Το λέω αυτό για να προχωρήσω όμως και να πω μερικά πράγματα για τις τοποθετήσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ άδικο για έναν άνθρωπο που πέθανε το 1977 να του λες τι έπρεπε να σκεφτεί σήμερα. Μάλιστα. Του λείπει δυστυχώς όλη η πληροφόρηση που έχουμε εμείς οι ζωντανοί από το 1977 μέχρι σήμερα. Επικρίνεται δηλαδή άλλο πράγμα. Όχι εμένα. Όχι, όχι, αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Σιζόπουλου. Σεβόμαστε πλήρως πρώτοι εμείς τις τοποθετήσεις στους αγώνες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά δεν μπορείς να πιάνεις τα ευλοημένα κουβέντες που ελέγχθησαν το 1977 για να τις μεταφέρεις στο σήμερα, διότι αν μεν σήμερα, 35 χρόνια μετά τον θάνατο του, μπορεί σε κάποιο βαθμό να ακούγεται λογικό, φοβούμαι ότι το 2225 κάποιοι άλλοι θα κάθονται εδώ. Δεν ξέρω αν και τότε κάποιος θα αναφωνήσει να πει τι είπε ο Μακάριος το 1977. Επί της ουσίας όμως ο Μακάριος ναι υποστήριξε διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Αν υπάρχουν σωρία δηλώσεων του, υπάρχουν και δηλώσεις που βάζει την έγνοια του για την διζωνική δικοινοτική. Δεν νομίζω ότι είναι του σημερινού πολίτη θέμα οι ανησυχίες που τοποθετούν το δικαιολογημένα. Αλλά κλείνω με το εξής όσον αφορά τις τοποθετήσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, γιατί οι τέσσερις κατευθυντήριες με τον Δεκτάζ ασφαλώς και αναφέρονται χωρίς να ονοματίζουν τη λέξη, οφείλω να το πω, εάν το διαβάσει κανείς και το κατανοήσει πλήρως, σε διζωνική να αναφέρεται, και όταν είχε μπει ότι εγώ γνιάζομαι για τη διζωνική δικοινοτική, την έβαλε μέσα στο πλαίσιο του ότι η Τουρκία δια της διζωνικής ουσιαστικά επιδιώκει δύο κράτη. Άρα εάν εμείς καταφέρουμε η λύση να μην συνεπάγεται δυνατότητα να πάμε στα δύο κράτη, έμενε στην ιδέα της ζωνικής δικαιοσύνης και μιλούμε για τον πατέρα της ιδέας να μετακινηθούμε επιτέλους από το ευκταίον ή στο εφικτόν. Εγώ λέω ότι σήμερα, σήμερα και το ευκταίον και το εφικτόν, ναι, ένας ρεαλιστής αγωνιστής πρέπει να τα έχει συνέχεια κατά νου. Αυτός που τοποθέτησε τι θα κάνει αν αναλάβει την Προεδρία της Δημοκρατίας και εμείς καλούμε τον λαό να τον ψηφίσει, είναι ο Σταύρος Μαλάς. Είπε ξεκάθαρα για τα ψηφίσματα των ΗΕ, είπε για τη δυνατότητα διασύνδεσης του Κυπριακού με τον νέο μοχλό που μας δημιουργείται από το φυσικό αέριο, αλίμονο να τον χάσουμε κι αυτόν όπως πάει να χαθεί ο χλός που δημιουργήθηκε από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε για γεωστρατηγικές συμμαχίες. Τολμώ να σας πω και θα το πω πολύ ειλικρινά, μπορεί να το είπαν και όλοι αυτό το πράγμα. Όμως οι τοποθετήσεις τους, ο μεν ένας υπέρ χαλαρής ομοσπονδίας, ο δε άλλος τελείως ασαφώς υπέρ μιας εξαζωνικής, χωρίς να μας λέει πώς θα επιτευχθεί αυτό το πράγμα, νομίζω ότι 37 χρόνια μετά την κατοχή, μόνο κούραση πρέπει να προκαλούμε στους πολίτες, εάν δεν παραμένουμε σταθεροί στις δυνατότητες, στις προβλέψεις μας, στην πίστη μας, στην υλοποίηση των στόχων, των ψηφισμάτων, επαναλαμβάνω, των ΗΠΑ. Κυρία Σιζόπουλ. Χαίρομαι γιατί η αιχμή που έβαλε ο κ. Χατζηγεωργίου για μένα στην ουσία στρέφεται εναντίον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της ηγεσίας του κόμματος του που κάθε 3 και 5 επικαλούνται ακριβώς τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον τα 4 σημεία για να δικαιολογήσουν τις προτάσεις τους για τη διζωνική δικαιοσύνη.
Αλλά δεν είμαστε εμείς που πρώτοι αναδείξαμε αυτό. Αυτοί δεν το έχουν αναδείξει. Κάθε φορά που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και δέχονται μία κριτική για αποδοχή απαράδεκτων προτάσεων, όπως το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας, όπως το θέμα της ταυτότητας ψήφου, όπως το θέμα της παραμονής των επίκων, όπως το θέμα να παραχωρηθούν στους Τούρκους υπηκόους, οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατρέχουν στα τέσσερα σημεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ό,τι αποδέχεται την Θεσσαλονίκη. Άρα αυτοί είναι που επιστρέφουν στο παρελθόν, αυτοί είναι που στην ουσία έχουν αυτή την ευθύνη και όχι εμείς, και χαίρομαι πραγματικά που έβαλε την ευθύνη ο κύριος Χατζηγεωργίου. Από εκεί και πέρα, έτσι λίγο για να κρίνω τους δύο υποψηφίους. Εγώ δεν θα κρίνω τον υποψηφιό μου, γιατί μπορεί να είμαι επηρεασμένος ενδεχομένως, τον κρίνουν οι πολίτες. Ο κύριος Μαράς επιχείρησε απόψε, σταθερά και ξεκάθαρα, να αποστασιοποιηθεί από τις προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, από την κυβερνητική πολιτική αυτής της κυβέρνησης που ήταν για 18 μήνες πρόεδρος της, υπουργός της, και που θα έλω να αποδείξω και να παραθέσω δύο στοιχεία. Το πρώτο, να υπενθυμίσω ότι πριν λάβει το χρήσμα, ξεκαθάρισε ότι θα αποτελεί συνεχιστή και προασπιστή της συγκεκριμένης πολιτικής και μετά πήρε το χρήσμα, άρα δεν μπορεί σήμερα να αποστασιοποιείται. Και δεύτερο, ότι πριν από 15 ακόμα μέρες σε συγκέντρωση κάλεσε τους πολίτες να στρέψουν την πλάτη στους υποψηφίους που είτε μετανιώνουν για θέσεις του παρελθόντος είτε μεταλλάσσονται. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ούτε μετανιώσε για θέσεις του παρελθόντος του, ούτε μεταλλάχθηκε. Άρα σημαίνει ότι παραμένει σταθερός σε αυτά που υπεστήρισαν και στο παρελθόν. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο σήμερα να δικαιολογείται ότι τάχατες ήταν πολίτης όταν υποστήριζαν το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ενώ σήμερα στην ουσία προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί, γιατί αντελήφθηκε ότι το να συνεχίσει να παραμένει σταθερά προσιλωμένος στο σχέδιο ΑΝΑΝ είναι κάτι το οποίο δεν τον εξυπηρετεί και δεν τον βοηθεί. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι λογικό ο κύριος Αναστασιάδης να επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν. Δηλαδή, για τον κύριο Αναστασιάδη δεν είναι παρελθόν το 1955, το 1959, το 1960, που ήταν ένας ηρωικός αγώνας όντως του κυπριακού ελληνισμού, που κατοχύρωσε την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είναι παρελθόν εκείνων των σχέδιων πριν 10 χρόνια που κατέληξε την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί αυτό στην ουσία είναι. Αλλά και αν ακόμα εγκαταλείψουμε το 2004, κύριε Καρεκλά, και να πάμε στη συνέχεια. Δεν μας είπετε όμως ποτέ εκείνο το σχέδιο του 2004 πώς ήρθε. Ήρθε ουρανοκατέβατο. Όχι, εμείς το φέραμε. Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Κλειρίδης. Έφερε το σχέδιο 5. Βεβαίως. Το σχέδιο 5 το κατέθεσε ο κύριος Κλειρίδης. Συγγνώμη, όταν ήρθε το σχέδιο 5. Το σχέδιο 5 κάποιοι άλλοι είχαν πει ότι επέγραφαν ακόμη και με τα δύο του σχέδια όπως ήταν, φτάνει να συγκροθούν κάποιες πρόνοιες. Μα είμαστε εδώ πέρα. Ποιος ήταν ο Σπαδόπουλος. Ποιος ήταν ο Σπαδόπουλος. Όταν δεν από το 3 μέχρι το 5, ποιο το έφερε. Το σχέδιο να αποδείχθηκε, κύριε Καρεκλά. Το ξεκίνησε το 1999 μετά το Ελσίνκι και οι διαβουλεύσει. Πότε το 2003, επίσημα πότε κατατέθηκε. Ξέρετε, λέμε τα πράγματα στο κοινό λαό για να ακούει. Το σχέδιο δεν έφερε. Το σχέδιο να έφερε. Το σχέδιο να πότε κατατέθηκε επίσημα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επί ποια κυβέρνηση. Επί Κλάφκου Κλειρίδη. Κλάφκου Κλειρίδη. Αλλά μέχρι το 2003 ήταν αγαπητό από όλους. Όχι, είχαμε πει ότι να συζητήσουμε. Είναι θέμα προς συζήτηση. Εμείς δεν το αποδεχτήκαμε ποτέ. Και η ΕΔΕΚ δεν το αποδεχτήκε. Η ΕΔΕΚ δεν το αποδέχτηκε. Πότε ήταν η ΕΔΕΚ τότε. Το 2003 ο κύριος Τάσος Παδόπουλος που εξελέγει είχε μπει ότι όπως είναι το ψηφίσμα. Εγώ μπορεί να υποστηρίζω σήμερα τον κύριο Λίκα για να είμαι στο επιτελείο του κύριου Λίκα, γιατί δεν υποστηρίζει ΕΔΕΚ. Εγώ δεν υποστηρίζω τον κύριο Παπαδόπουλο και δεν ήμουν του Δημοκρατικού Κόμματος. Εγώ ήμουν της ΕΔΕΚ. Και όταν τίθενται ζητήματα που δεν υπήρχε τότε Γιώργος Λιλίχας και συνεργασία ΕΔΕΚ Γιώργου Λιλίχα, εγώ θα υποστηρίξω τη θέση του Δημού του Κόμματος. Σίγουρα κύριε και η θέση του Δημού του Κόμματος είναι ξεκάθαρη. Κύριο Λιλίχας ως συνεχιστής ή ο εκφραστής της πολιτικής τάσης που είπε. Όχι, είναι ξεκάθαρο γιατί ακριβώς ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους οι δύο ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ και δεν ήταν ότι υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ. Συνεχίζουν να έχουν την ίδια πολιτική, κύριε Καρεκλά. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δηλαδή όταν ο κύριος Αναστασιάδης το 2008 και το 2009 καλούσε τον κύριο Ταλάντ να αξιοποιήσει μόνο τα 2/3 της κυπριακής περιουσίας και το 1/3 να το αφήσει γιατί στο πλαίσιο λύσης θα επισταθεί, τι εννοούσε. Όταν ο ίδιος λέει ότι ζητώ συγγνώμη γιατί για 3 χρόνια στήριζα τις προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, αυτόν τι εννοούσε. Οι δηλώσεις τις οποίες έκανε όταν επισκέφθηκε την Άγκυρα, τον κύριο Ερντογάν και τον κύριο Γιούλ, τι εννοούσε. Αυτά είναι παρελθόν. Θα μπορούσε να ήταν παρελθόν εάν όντως μετά το 2004 που απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑ δεν έκανε τις ίδιες δηλώσεις. Αλλά βλέπουμε στη συνέχεια ότι κάνει τις ίδιες δηλώσεις. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί αναφέρθηκε η Γρόσσα Σταλή στην ΕΔΕΚ. Για το θέμα του τινού ανακοινοθέντος που έχουμε μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα. Ότι ήταν θέμα της ΕΔΕΚ. Να υπενθυμίσω ότι το αρχικό κείμενο της συνεργασίας των κομμάτων του διάμεσου χώρου που ετοιμάστηκε από την αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Κόμματος δεν περιλαμβανόταν ο όρος της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας.
Εμείς αποδεχθήκαμε το κείμενο μας στο Λεφερά για ευνόητους λόγους. Γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε συζήτηση για την παράθεση. Ο κύριος Κάρογιαν ήταν αυτός που στη συνάντηση των αρχηγών δύο μέρες μετά έθεσε βέτο ότι αν δεν περιληφθεί ο όρος της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας θα αποχωρήσει από τη συνεργασία. Και μπήκε και ο όρος της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με το σωστό περιεχόμενο. Τώρα τι είναι αυτό που μεσολάβησε στο κοινό ανακοινωθέν και στη συμφωνία με τον Δημοκρατικό Σαϊρμό, ποια σκοπιμότητα επέβαλε τη διαγραφή, είναι πολύ καλά γνωστό, ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Και από εκεί και πέρα κλείνω με το θέμα της συμφωνίας. Ολοκληρώστε, διότι θέλω μια γενική. Βεβαίως. Είναι μια συμφωνία η οποία μας τη λείπει και ο κύριος Αναστασιάδης, μας τη λείπει ο κύριος Κλειρίδης. Ότι όλες αυτές οι προτάσεις θα γίνουν με ενότητα στο Εθνικό Συμβούλιο κλπ. Ποια ενότητα? Όταν το ένα κόμμα, ή μάλλον τα δύο κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Σαϊρμός, έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα με βάση το συμφωνηθέν έγγραφο να θέτουν βέτο στην υιοθέτηση προτάσεων, ποια είναι η ενότητα? Άρα λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την δύναμη του κόμματος του θα καθορίζει και τις τελικές θέσεις. Απλά μια σκοπιμότητα, μια προεκλογική δέσμευση η οποία δεν θα έχει ένα αντίκρισμα. Κύριε Κλειρίδη, θέλετε το θέμα βέτο. Απλώς εκείνον το οποίο είναι στην πρόταση ότι ο πρόεδρος δεσμεύεται από οποιαδήποτε απόφαση η οποία στηρίζεται από το 75% των κομμάτων ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Δεν ουδέποτε τέθηκε θέμα βέτο. Αντίθετα, υπάρχει ένα συμβούλιο με την πρόταση διαβούλευσης των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων πάνω σε μόνιμη βάση, κύριε Καρεκλά, σε μόνιμη βάση. Υπάρχει η δέσμευση ότι ουδεμία πρόταση υποβάλλεται αν δεν προηγηθεί η διαβούλευση στον αρχηγών, των αρχηγών των κομμάτων για να αποφευχθεί το προηγούμενο της πενταετίας, οι ομάδες, οι επιστήμονες, οι καθηγητές για να συνδιαμορφωθεί ένα συνολικό πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου που έχουμε μια τόση δημοκρατική διαδικασία η οποία πιστεύω θα βελτιώσει τα μέγιστα τις προτάσεις μας προς την άλλη πλευρά. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι για το θέμα του κυρίου Μαλά. Δυστυχώς ο κύριος Μαλάς δεν μπόρεσε, κατά τη γνώμη μου, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, να διαφοροποιήσει την όλη θέση του και στάση των Κυπριακών από την προηγούμενη πενταετία της διακυβέρνησης Χριστόφη. Εσκεμμένος δεν μίλησε για το θέμα των συνιστώντων συνεταιρικών κρατών, πολιτιών, όπως είχε δεχθεί σε εκείνον το ανακοινωθέν Μαΐου του 2008, προσπάθησε να σκουπίσει κάτω από το χαλί την εκπεριτροπής Προεδρίας, λέγοντας ότι εφόσον δεν την εντέχθηκαν οι Τούρκοι δεν είναι στο τραπέζι, έχω τις σοβαρές αμφιβολίες μου αν δεν είναι στο τραπέζι, και εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ντάουνερ, αν κάνει έγγραφο συγκλήσεων, θα βάλει μέσα και την εκπεριτροπή, έστω και με τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Για το περιουσιακό δεν είπε ότι θα αποσύρει τις προτάσεις, και αν Αμερικανεί ότι θα αποσύρει τις προτάσεις, που έχουν μπει τόσες ώρες και προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την περιουσία του Ελληνοκύπριος, που στην πραγματικότητα αναιρούν και αποκλείουν το δικαίωμα της διεκδίκησης της περιουσίας. Τους έπικους επίσης προσπάθησε να σκουπίσει κάτω από το χαλί, λέγοντας ότι μα δεν το δέχτηκαν οι Τούρκοι, άρα δεν ισχύει κτλ. Για τους Τούρκους υπήκοος έδωσε κάποιες εξηγήσεις οι οποίες νομίζω δεν πείθουν. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι ο κύριος Μαλάς δεν έχει πρόταση. Απλώς προτείνει να συνεχίσει την πενταετία του κυρίου Χριστόφη. Αν ο κυπριακός λαός θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, το αφιβάλλω πραγματικά μετά από αυτά τα πέντε χρόνια. Τέλος, ήθελα να τελειώσω με την προσωπική μου εκτίμηση για το θέμα του κυρίου Λιλίκα. Ο κύριος Λιλίκας είπε ότι η ιδιοποιώς διαφορά του από τους άλλους υποψηφίους είναι ότι θα δημιουργήσει κόστος στην Τουρκία. Και όταν όμως ερωτήθηκε το κέριον ερώτημα από κάποιον δημοσιογράφο, εάν αποσύρουμε όλες τις προτάσεις του, είπε ένας δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποιος. Ναι. Δεν θα δημιουργήσει αυτόν ένα κλίμα στη διεθνή κοινότητα, το οποίο θα είναι άκρος αρνητικό, και το αποτέλεσμα είναι αντί να δημιουργήσουμε κόστος στην Τουρκία, θα δημιουργηθεί το κόστος εις βάρος μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα της πρότασης του κυρίου Λιλίκα. Η απόσυρση όλων των προτάσεων με μία μονοκοτηγιά είναι δικό μας κόστος το οποίο θα δημιουργήσει και δεν θα πετύχει εκείνον το οποίο επιδιώκει. Επιπρόσθεσα το γιόνο λέγοντας ότι δεν έπεισε όταν λέει ότι είμαι εναντίον της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας,
αλλά θέλω την Πολυφερειακή Νομοσπονδία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Θα πάμε πίσω δηλαδή στην πρόταση Γκιουνές αμέσως μετά την εισβολή το 1974 στην Πολυπεριφερειακή Νομοσπονδία? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς δυστυχώς να γυρίσεις το ρολόι της ιστορίας πίσω 40 χρόνια. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κλειδί. Έχω μια ερώτηση και στους τρεις και πρέπει και το σχόλιο σας περαιτέρω για άλλα πράγματα. Ακούσαμε τους υποψήφιους και ακούω ιδιαίτερα εσάς τώρα εδώ πέρα. Ξέρετε, δίνεται η εντύπωση στον πολίτη ότι το Κυπριακό θα λυθεί από εμάς εδώ τους Ελληνοκύπριους και όποιος πλειοδοτήσει καλύτερα που θα ικανοποιήσει τον πολίτη, αυτός και θα κερδίσει και αυτός κρατεί το μαγικό ραβδίν της Κίρκης που θα το βάλει, θα το αγγίξει και θα λυθεί το Κυπριακό. Το Κυπριακό για να λυθεί έχουν απέναντι μας μία Τουρκία. Υπάρχουν τόσα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Και ερωτώ και θέλω να μου πείτε με ποιες κινήσεις, δεν άκουσα κινήσεις απόψε και θέλω από εσάς να μου ερμηνεύσετε επειδή είστε στον επιτελείο. Πώς μπορεί να προχωρήσει μια λύση χωρίς να υπάρχουν εκείνα τα εχέγγυα που να εξασφαλίσουμε το μήνυμο. Το μήνυμο λέω, όχι το μάξιμο. Διότι δεν έχουμε τη δύναμη, να θέλετε. Το μήνυμο της στήριξης για να διασφαλίσουμε κάτι και να δούμε φως. Όλοι, έξω τα πάντα, ο ένας είπε ότι τίποτε στο τραπέζι δεν καθαρίζει. Άλλοι είπαν αυτά τα οποία έχετε πει εσείς κύριε Κλειδί, άλλοι είπαν εσείς, ας πούμε, ξέρετε, κρατούμε και προχωρούμε. Ναι, αλλά δεν είναι μεταξύ μας. Εμελετήσαμε το διεθνή περίγυρο. Εμελετήσαμε τις στρατιωτικές συμμαχίες που έχει η Τουρκία και η Λιπή. Εμελετήσαμε τι δυνατότητες και τι αδυναμίες έχει η Ελλάδα. Ποια στήριξη έχουμε εμείς από τα μεγάλα κέντρα ισχύως? Έχουμε στήριξη. Αλλά και το ίδιο το εσωτερικό μας μέτωπο βοηθά έτσι ώστε να καθορίσουμε μια ενιαία πολιτική για να δούμε φως πρώτα εμείς και μετά να πάμε παρακάτω. Κύριε Καρικλά, εγώ θεωρώ ότι οι πιθανότητες για τους λόγους που έχετε πει εσείς και για πολλούς άλλους να λυθεί το Κυπριακό είναι λίγες. Οι πιθανότητες αυτές εξανεμίζονται εάν επιχειρήσουμε αλλαγή της διαδικασίας, όπως προτείνει ο κύριος Λίκας, και αν επιχειρήσουμε να μετακινηθούμε σε χαλαρή ομοσπονδία, που είναι επίσης αλλαγή θέσεων, όπως την προτείνει ο κύριος Αναστασιάδης. Να κρατήσουμε αυτές τις λίγες πιθανότητες και να την κάνουμε μαλλιά, εάν θέλουμε να προχωρήσει το Κυπριακό. Για να γίνει αυτό, θέλει προσήλωση. Δεν σας έκανα πει, συγγνώμη. Αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης, ότι εγώ δεν έχω πει τις πράγματα και δεν υιοθετώ αυτό το οποίο λέτε. Όχι, αυτό δεν. Γιατί χαλαρή είναι όμως το δέα, ακριβώς. Δεν ικανοποιεί. Είπα και εγώ. Μια στιγμή, αυτό το έχει πει ο κ. Κλειρίδης. Και ο κ. Αναστασιάδης τον είπε, τι είπε, ότι εγώ δεν έχω πει τέτοιο. Ουδέποτε. Σας ικανοποιεί, δεν σας ικανοποιεί. Απλώς ερωτώ έτσι. Ωραία. Μια στιγμή. Το είπε ή δεν το είπε. Και δεν λέω ούτε το 77, ούτε το 2004, ούτε το 2011. Το είπαν προχτές, κατ' επανάληψη, και ασφαλώς το ότι το αλλάζει τώρα, ασφαλώς και δεν με ικανοποιεί, διότι προστίθεται ακόμα μια αλλαγή τοποθέτησης. Το γεγονός ότι μέσα στο έγγραφο των κοινών Δίκο και Αναστασιάδη δεν αναφέρεται αυτό το πράγμα, είναι ακριβώς για να καλύψει πράγματα παρά να αποσαφηνίσει. Εγώ θέλω να συμφωνήσω με μια δήλωση του κ. Λίκα απόψε, που είπε ότι ο κ. Αναστασιάδης θα διορίσει συνομιλητή, διότι ξέρει ότι δεν εμπιστεύονται τον ίδιο οι Κύπροι πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαφορετικά δεν θα προτείνει να βάλει συνομιλητή. Το έβαλε για να πει σε κάποιους, ξέρετε, ανησυχείτε για μένα, μην ανησυχείτε πολύ, δεν είμαι εγώ που θα παίρνω και θα φέρνω στις διαπραγματεύσεις. Στο τέλος όμως πρέπει να δει ο κάθε Κύπριος πολίτης ποιος είναι ο πραγματικός Αναστασιάδης που θα ψηφιστεί από οποιονδήποτε θέλει να τον ψηφίσει. Είναι ο κύριος Αναστασιάδης που δηλώνει σήμερα δεν είπα ποτέ χαλαρή νομοσπονδία. Είναι ο Αναστασιάδης που την είπε προχτές. Είναι αυτός που υποστήριζε το σχέδιο. Είναι αυτός που φωνάζει εναντίον του. Και να πω κάτι ακόμα. Ο λόγος που ο κύριος Κλειρίδης απόψε έξυπνα νομίζω. Μας λέει να μην πάμε στο παρελθόν του 2004, που το υποστηρίζω και εγώ ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε συνεχώς προς τα πίσω, το κάνει διότι ο μεν ίδιος το 2004 ήταν φανατικός υποστηριχτής του όχι και ο κύριος Αναστασιάδης τότε φανατικός υποστηριχτής του ναι. Και με αυτήν τη μεθοδολογία φεύγει η συζήτηση από το γεγονός ότι έχουμε εδώ έναν υποστηριχτή του κυρίου Αναστασιάδη, ο οποίος διαφώνησε μαζί του στο κέριο ζήτημα της κυπριακής ιστορίας. Και όμως, να συμπληρώσω εντάκι, έχοντας δώσει πίστη στο μέλλον, έχω ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Αναστασιάδη. Δεν τυχαίο αυτό. Όπως έχει ταχθεί και το Δίκο. Και είπαμε να αφήσουμε
το παρελθόν στο παρελθόν και να κοιτάξουμε μπροστά στο μέλλον. Και ο λόγος, αυτό είναι που είναι σημαντικό. Και ο λόγος είπε ο κ. Αναστασίας που δεν βάλαμε την τριζωνική μέσα στο έγγραφο, που δεν τόλμησε να την βάλει μέσα στο έγγραφο με το δίκο, είναι γιατί ήθελε να έρθει και το ευρωκό. Την ίδια ώρα που δεν τόλμησε να το βάλει, διότι ήθελε να φέρει και το ευρωκό, καταγγέλει άλλους ότι ήταν άντια στη τριζωνική κοινωνική ομοσπονδία. Εγώ σέβομαι όμως το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ και ο κ. Σιζόπουλος κατ' επανάληψη έχουν πει ότι αν εμείς έχουμε μια λύση με σωστό περιεχόμενο, κανένας δεν διαφωνεί ότι η λύση πρέπει να έχει ένα περιεχόμενο σωστό, δεν μας πειράζει αν λέγεται τη ζωνική δικαιοτική. Αυτό όμως έρχεται σε τέλεια σύγκρουση με την απόλυτη τοποθέτηση του κ. Ηλίκα ότι ό,τι θέλετε φέρτε μου, εγώ δεν δέχομαι να έχει τον τίτλο τη ζωνική δικαιοτική. Αυτή η διαφορά μεταξύ της κύριας συνιστώσας της ΕΔΕΚ που τον υποστηρίζει πρέπει επιτέλους να ερμηνευθεί. Ευχαριστώ κύριε Σιζόπουλε και θα δώσω ολοκληρώστε σύντομα για να δώσω και ένα λεπτό και κλείνω με την εκπομπή. Ο καθένας μας για να τον εμπιστευτούμε στο μέλλον θα κριθεί και από το παρελθόν του. Και είναι γεγονός ότι η κρίση χρειάζεται ηγέτη. Ποιον ηγέτη όμως, τον οποιονδήποτε ηγέτη ή τον ηγέτη που διαθέτει κρίση. Εδώ αποδείχθηκε ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν διαθέτει κρίση. Ούτε ορθοκρισία, ούτε ευθυκρισία. Τουλάχιστον να το πούμε την τελευταία δεκαετία. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να σφεύγει της προσοχής μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την θέση του κυρίου Λιλίκα για την απόσυρση και το καθάρισμα του τραπεζιού, εντύπωση τι, των διαχρονικών μας υποχωρήσεων. Αυτές τις υποχωρήσεις, τις οποίες εμείς κάναμε για να έχουμε τα αντίδωρα από την πλευρά της Τουρκίας που δεν τα είχαμε ποτέ. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση, ακριβώς εμείς πρέπει να τα αποσύρουμε. Και όχι να τα αφήσουμε εκεί για να μπορέσουν να αποτελέσουν κεκτημένο της τουρκικής πλευράς και να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο η θέση της. Κ. Λίκας δεν είπε ποτέ ότι θα αποσύρουμε τα ψηφίσματα του ΟΕΕ ή ενδεχομένως τις προτάσεις κορυφής ή τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου με αυτόν τον οποίο αυτή καθορίζει ως περιεχόμενο για να γίνει πια μια νέα βάση για τις συνομιλίες. Αλλά τις διαχρονικές υποχωρήσεις της δικής μας πλευράς που δεν είχαν τα ανάλογα ανταλλάγματα από την πλευρά της Τουρκίας. Ναι. Όσον αφορά το θέμα της Περιφερειακής, γιατί πιάστηκαν οι φίλοι εδώ για να μην παρακαλώ. Ναι, ακριβώς. Το θέμα της Περιφερειακής το σύνδεσε με το θέμα των ΗΠΑ στην ερώτηση. Δηλαδή, αν αύριο έχουμε ένα σύνταγμα ΗΠΑ, για παράδειγμα με ένα ομοσπονδιακό σύστημα όπως είναι και θα υπάρχουν 6 περιφέρειες, εμείς θα πούμε όχι. Εγώ ρωτώ, τον οποιοδήποτε. Αν μεταφέρουμε σήμερα το Σύνταγμα των ΗΠΑ για την επίλυση του Κυπριακού με όλα τα δικαιώματα και θα μας πούν θα έχετε 6 περιφέρειες, εμείς θα πούμε όχι, γιατί θα είναι 6 περιφέρειες. Αυτό θέλω να μας απαντήσετε. Και αυτή ήταν η απάντηση του κ. Λίκα. Και τελειώνοντας, είναι προφανές ότι την λύση του Κυπριακού δεν μπορούμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή να την επιβάλλουμε εμείς. Όλοι το λένε ότι το κλειδί βρίσκεται στην Άγκυρα. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ματιώσουμε τους τουρκικούς στόχους μέσα από την αποτροπή μιας κακής λύσης που ευνοούνται οι τουρκικοί στόχοι. Και ο κ. Λίκας είπε ξεκάθαρα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ποιον είναι. Να αξιοποιήσουμε τα γεωστρατηγικά μας συμφέροντα. Την ώρα που υπάρχει σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία, εμείς τι λέμε? Να διαχειριστούμε το φυσικό αέριο με την Τουρκία. Αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν είπε ο κ. Αναστασιάδης. Αυτό δεν είπε ο κ. Μαλάς. Αυτό ευνοεί γεωστρατηγικούς σχηματισμούς. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι, σήμερα το Ισραήλ αποτελεί μία δύναμη με την οποία υπάρχει μία δυνατότητα στρατηγικής εργασίας. Αλλά το Ισραήλ όμως δεν έχει διαλύσει τη στρατηγική του συμμαχία με την Τουρκία. Δεν την έχει διαλύσει? Όχι. Φαίνεται ότι δεν ακούσετε τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν αξιωματούχοι. Κύριε Σιζόπουλε, θα υποβάλλω σταθερά ότι αυτή η συμφωνία, η οποία το Ισραήλ την επεδίωκε από το 1960 και την βρήκε πριν 10 χρόνια και την κατέληξε αυτή τη συμφωνία, παρά το βρεσίδι που υπάρχει ένθεν και ένθεν, παρά τη σύγκρουση, είναι εκεί πάκτα σον σερβάντα και είναι εκεί και διατηρείται. Η σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία έχει βαθύτερα αίτια και δεν πρόκειται να αποκατασταθεί παρόλη την προσπάθεια των ΗΠΑ, γιατί υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, τα οποία κάποια στιγμή θα τα αναλύσουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι όταν τόλμησαν, όταν ξεκίνησε η γιώτρηση τουρκικά αεροπλάνα. Ναι, αλλά εμείς πώς αξιοποιούμε αυτό το δεδομένο σήμερα για να ενισχύσουμε κάποιες εργασίες, με το να λέμε την ίδια στιγμή ότι εμείς θα πάρουμε το φυσικό αέριο διαμέσου του τουρκικού αγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κλείνουμε, ξεκινούμε από εσάς ένα λεπτό, κυρία Σιζόπουλε, ο καθένα και κλείσαμε. Κύριε Καρεκλά, πιστεύω ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές είναι μια καθοριστική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ότι χρειάζεται μια ανατροπή δεδομένων
για να μπορέσουμε ακριβώς να επανατοποθετήσουμε τον Κυπριακό πάνω στη σωστή βάση της εισβολής, της συνεχιζόμενης κατοχής και της εθνοκάθαρσης. Αυτό που φάνηκε είναι ότι ο Γιώργος Λίχας διαθέτει την τακτική, την πολιτική και τη στρατηγική. Μέσα από την αξιοποίηση ακριβώς των ενεργειακών συγκλήσεων για νέες στρατηγικές συνεργασίες, την δυνατότητα πια να καθορίσουμε μέσω του Εθνικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ένα καινούριο σχέδιο που θα αφορά τη λύση του Κυπριακού στη βάση βασικών αρχών, που θα κληθούν και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τοποθετηθούν και να πούνε αν τοποδέχονται ή όχι, και την ίδια στιγμή ακριβώς με το να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι των συζητήσεων, όχι για την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, αλλά για τη διεθνή πτυχή, όπου η Τουρκία είναι υπόλογη και η οποία ακριβώς πρέπει να πάψει πια να είναι ο επιτίδιος, ουδέτερος και ο διαιτητής. Κύριε Χατζηγιώργη, Γεωργίου. Θέλω να δείξω δύο πράγματα που τα έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να τα υπογραμμίσω. Πιστεύω ότι ψηφίζοντας τον κύριο Αναστασιάδη, ο Κύπριος πολίτης δεν ξέρει τι ψηφίζει. Το αναγνωρίζει και ο ίδιος, επαναλαμβάνω, δηλώνοντας ότι εγώ δεν θα διαπραγματεύομαι, θα βάλω άλλο. Θέλω να αναδείξω από την κουβέντα επίσης από την πλευρά του κύριου Λίκα αυτό που είχα πει προηγουμένως, ότι για πρώτη φορά τον ακούω να συγκρούεται πλήρως με την πολιτική του Τάσου Παπαδόπουλου, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο κύριος Παπαδόπουλος μας κοροϊδεύε όταν έλεγε ότι ο Κυπριακός λαός απέρριψε το συγκεκριμένο σχέδιο και όχι τη διζωνική, την κοινοτική. Ο κύριος Λίκας απόψε έχει πει ότι με την δήλωση για σωστών περιεχόμενων ο κύριος Παπαδόπουλος αυτό που επιδίωκε ήταν την ανατροπή της διζωνικής και κοινοτικής. Ζώντος του κυρίου Παπαδόπουλου τέτοια κουβέντα δεν ελέγχθη, δεν έχει κανένας δικαίωμα, έχει απέλθει ο άνθρωπος να βγαίνει σήμερα και να δηλώνει ότι αυτός ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ποιες ήταν οι μύχες σκέψεις του Προέδρου Παπαδόπουλου τότε. Κλείνω με μια αναφορά στον Σταύρο Μαλά. Έχουμε ένα νέο υποψήφιο, κουβαλεί νέο αίμα στην πολιτική σκηνή. Είναι σοβαρός, υπεύθυνος και αξιόπιστος. Δεν είπε ούτε μία κουβέντα η οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Λέω στους πολίτες ότι η εξουσία, η προεδρική στην Κύπρο, είναι προσωποκεντρική. Να μετρήσει ο καθένας αυτό που είπα στην αρχή, το ηθικό πρόσωπο ενός εκάστου των υποψηφίων, και να καταλήξει κατά τη δική μου κρίση να υποστηρίξει το Σταύρο Μαλά, γιατί κουβαλεί αυτό το νέο ήθος στην πολιτική που όλοι φωνάζουμε μέρα νύχτα ότι το χρειαζόμαστε. Φωνάζουμε όλη μέρα νύχτα ότι χρειαζόμαστε νέο αίμα στην πολιτική ζωή. Ιδού ένας νέος άνθρωπος που κουβαλεί, επαναλαμβάνω, την αξιοπιστία, την πίστη, την θέληση, χωρίς υπερβολές, χωρίς φλιαρίες, σταθερός πάνω στη γραμμή που χαράξαμε στον Κυπριακό, αν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε λίγο αυτές τις λίγες πιθανότητες που έχουμε να λύσουμε τον Κυπριακό. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηγεωργίου. Κύριε Κλήδητη. Κύριε Καρεκλά, ο Νίκος Αναστασιάδης χαίρει μεγάλης εκτίμησης για τα ισχυρά ηγετικά του προσόντα και απολαμβάνει το μέγιστο σεβασμό όχι μόνο από τους 15 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και από Ευρωπαίους ηγέτες που ανήκουν σε άλλες πολιτικές οικογένειες. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Μαρτένς στις 6 Ιανουαρίου του 2013 στο Φιλελεύθερο. Ο κύριος Λόπες επανέλαβε περίπου τα ίδια. Αν ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, τότε η αξιοπιστία του θα είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο για να μεγιστοποιηθούν τα κανάλια και οι πόροι που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όταν 15 από τις 27 κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που αναγνωρίζουν τον ηγετικό ρόλο του κυρίου Αναστασιάδη, πιστεύω ότι αυτόν στέλνει πολλαπλά μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αδίκως κατηγορείται ο κύριος Αναστασιάδης ότι δήθεν διορίζει διαπραγματευτή, γιατί δεν τον εμπιστεύεται ο κυπριακός λαός. Οι δημοσκοπήσεις αλλεπάλληλες έχουν δείξει ότι δεν έπεισαν οι κύριοι Μαλλάς και Λιλίκας και πείθη κατά συντριπτική πλειοψηφία ο κύριος Αναστασιάδης. Άρα δεν είχε λόγο να βάλει κάποιον διαπραγματευτή με αυτά τα δεδομένα και με την όλη στήριξη της Ευρώπης της οποίας θα τύχει. Αν έχουμε κάποια πιθανότητα να προωθήσουμε τον Κυπριακό, που είναι το θέμα της συζήτησης μέχρι απόψε, αυτή είναι με τον Νίκο Αναστασιάδη μέσα από τη συγκυβέρνηση του Δίκο Δημοκρατικού Συναγερμού και των άλλων δυνάμεων που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Είναι ο μόνος που άκουσα απόψε από όλους τους υποψηφίους, ο οποίος είχε συγκροτημένη συνολική πρόταση για αντιμετώπιση του κυπριακού θέματος. Κύριε Κλειδίδη, κύριε Χατζηγεωργίου, κύριε Σιζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και αυτή η συζήτηση μετά το debate πολύ ουσιαστική, θα έλεγα, άνοιξε πολλά κεφάλαια.
τα οποία θα δούμε στην πορεία των πραγμάτων αυτές τις 2-3 εβδομάδες που μένουν. Εδώ να σας ευχαριστήσω και τους τρεις. Εμείς ευχαριστούμε. Και πράγματι σας ευχαριστώ ιδιαίτερως που είσαστε μαζί μου. Πάντοτε ανταποκρίνεστε στην πρόσκληση και στο τηλεφώνημά μου και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Να ευχαριστήσω επίσης και τους τηλεθεατές. Υπομονή λοιπόν να το πούμε μέχρι το επόμενο debate στις 11 Φεβρουαρίου, που θέμα τότε συζήτησης θα είναι οικονομία, εσωτερική διακυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.